στρατικά τυχήματα και σφαίρες το ψαχνώ. Το πόλεμο το ζούμε κάθε μέρα εδώ. Δικαιοσύνη πάρα πολλά. Δικαιοσύνη για τον αδερφό μου. Δικαιοσύνη για να μην ξαναυπάρξει κάποιος άλλος. Σε νέα μάστιγα για την Κρήτη τείνουν να μετατραπούν τα εργατικά ατυχήματα που αρκετά συχνά καταλήγουν σε τραγωδίες. Τις περισσότερες απώλειες εργαζομένων μετράν αμφίβολα χώρους της οικοδομής, ενώ όλο ένα και συχνότερα σημειώνονται πλέον και τροχαία εργατικά ατυχήματα με θύματα εργαζόμενους που κινούνται στους δρόμους με οχήματα πολλές φορές κακοσυντηρημένα. Στη μεγάλη λίστα των νεκρών για το μεροκάματο προσθέθηκε το Μάιο του 2020 και το όνομα του Μανώλη Αφράτη στο Ρέθυμνο, ο οποίος σκοτώθηκε με το επαγγελματικό όχημα της εταιρείας που εργαζόταν. Έχουμε μια ραγδαία αύξηση, ένα τριπλασιασμό των εργατικών δυστυχημάτων αλλά και γενικά των εργατικών ατυχημάτων. Μόνο στο νομό που βρίσκομαι έχουν χαθεί μέσα στο 2022 τρεις νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν οχήματα κακοσυντηρημένα, οχήματα βόμβες που κυκλοφορούν. Σκεφτείτε, έγινε στο Φουρφουρά, εκεί πέρα είναι ερημιά. Αν γινόταν μέσα εδώ και έπεφτε σε μια στάση, τι θα λέγαμε? Το πρωί στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Ρεθύμνο πρόκειται να αναβιώσουν μνήμες από το τραγικό δυστύχημα με θύμα τον άτυχο Μανώλη, όμως έπειτα από αίτημα αναβολής εκ μέρους του κατηγορούμενου, η υπόθεση θα εκδικαστεί την 1η Ιουνίου 2023. Υπάρχει ευθύνη της εταιρείας και μάλιστα με ενδεχόμενο θα έλεγα δόλο, διότι το φορτηγό όπως το εξετάσαν οι πραγματογνώμονες της οικογένειας είχε σοβαρές ελλείψεις και γι' αυτό χαρακτηρίστηκε και φωνικό φορτηγό. Οποιοσδήποτε δηλαδή θα το οδηγούσε θα οδηγούνταν σε ατύχημα. Επιμένουν ότι δεν έγινε διάρρηξη στο επίμαρχο Μαρκούτσι λόγω κακής συντήρησης του αυτοκινήτου, λόγω πολυγυρισμού και λόγω εντελώς ακαταλληλότητας που ήταν έτοιμο να πάσα στιγμή και ήταν εξόφθαλμο και ορατό στους τεχνικούς και έχριζε αντικατάσταση. Δυστυχώς όμως έσπασε πάνω στο κρίσιμο σημείο της καμπυλότητας της δεξιάς στροφής που εκκινείται το φορτηγό. Το παρόν στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, πέρα από εργαζόμενους, έδωσαν και οι πρόεδροι τριών εργατικών κέντρων της Κρήτης που συμπαραστέκονται στην οικογένεια του αδικοχαμένου εργαζόμενου. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτό φαίνεται το ότι μαζευόμαστε τρία εργατικά κέντρα εδώ πέρα για μια υπόθεση που αφορά τροχαίο συμβάν. Δυστυχώς ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του καλείται να αποδείξει μέσω της οικογένειάς του ότι δεν έφταιγε αυτός και ότι το πρόβλημα ήταν στην νεκροφόρα που οδηγούσε. Πρέπει η οικογένεια τουλάχιστον να δικαιωθεί και πρέπει να αποφεύγονται αυτά τα ατυχήματα. Να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη